ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και άλλες διατάξεις που θεσμοθετεί πλέον σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επί δεκαετίες ανέμεναν η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, οι παραγωγικοί φορείς αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερως θετική, καθώς έτσι δημιουργείται ένα νέο ερευνητικό κέντρο για την κεντρική Ελλάδα με Ινστιτούτα σε Βόλο, Λάρισα και Λαμία. Τώρα είναι στο χέρι των ανθρώπων που διοικούν τα ερευνητικά κέντρα να δώσουν την προστιθέμενη αξία αυτών των κέντρων, της έρευνας και της τεχνολογίας πλέον στην κοινωνία και να μετατραπεί σε θέσεις εργασίας αλλά και σε χρήμα στην πραγματική οικονομία. Ειδικότερα με το νέο νόμο, τα ερευνητικά κέντρα συνδέονται με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία και ενισχύεται η περιφερειακή διάσταση της έρευνας. Διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση επενδυτών και στην απασχόληση με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η σύσταση σε ήδη υπάρχουσες υποδομές των τριών νέων ερευνητικών κέντρων στην περιφέρεια, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, αναμένεται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών περιφερειών και να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους.